Γεια σας φίλοι από το αμάξι. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και έτσι εδώ έχω λίγα πράγματα στα χέρια μου. Πήρα δύο ψωμί καραμολέγκος, γιατί αυτά τα πήρα από το από τον κριτικό, γιατί στο discount δεν έχει. Και την άλλη φορά είχα πάρει Παπαδοπούλου ψωμί του τόστ και δεν τα έφαγαν με μεγάλη ευκολία, με διάθεση τέλος πάντων, δεν τα έκαναν. Πήραμε και αυτά εδώ τα πώς τα λένε αυτά εδώ, τα ποτηράκια που έχει μέσα, αυτά τα ποτηράκια που έχουν τη μερέντα με το μακρινάρι, πώς το λένε αυτό, το μπισκοτάκι τέλος πάντων, και έχουν αυτά εδώ μέσα. Σβίστρα. Τα δώρα. Και είναι σβίστρες. Ένα είναι αυτό. Και αυτά εδώ με τα μόβ είναι που έχουν μπισκοτάκια μέσα εδώ. Άλλη σβίστρα εδώ με αυτό το μόβ. Το ένα τέτοιο. Αυτό. Στην ουσία δηλαδή τη σβίστρα πλήρωσες. 92 λεπτά. Πόσο το πήραμε. Και αυτό εδώ πάλι. Θα τα πούμε με τα υπόλοιπα τα ψώνια στο σπίτι. Φιλιά πολλά. Μέχρι τότε τα λέμε. Λοιπόν, επανήλθαμε από το αυτοκίνητο στο σπίτι και πάμε να δούμε τι πήραμε. Πήρα αυτές εδώ τις ριζογκοφρέτες. Την άλλη φορά τους αρέσαν. Αυτή λίγο καίει, η αλήθεια είναι. Αυτή εδώ καίει. Σε πολύ καλή τιμή την είχε. Είναι 120 γραμμάρια. Και πήρα ένα τέτοιο, μία τέτοια απλή, από τις απλές, γιατί την κόρη μου αυτές δεν τις αρέσουν. Μία τέτοια από τις απλές και μία που είναι η άλλη. Και μία ακόμη. Τώρα. Πήρα δύο καπνιστές γαλοπούλες του Ιφαντής, τα είχε σε προσφορά. Έχω να πω ότι και την προηγούμενη φορά από το discount που ψώνισα γαλοπούλα καπνιστή του... Ποια μάρκα είναι, δεν μου διαφεύγει τώρα. Ήταν πάρα πολύ καλή σε σχέση από το Lidl. Καλύτερη από το Lidl δηλαδή. Πήρα και δύο τέτοια. Πήρα και αυτό το έχω ξαναδοκιμάσει. Γκούντα 500 γραμμαρίων, και αυτό το είχε σε καλή τιμή. Και ευχαριστημένη έμεινα και από εδώ. Βάλ' τα αυτά εκεί, Θοδωρά. Πώς, στο ψυγείο? Βάλ' τα στο ψυγείο. Λοιπόν, πήρα ένα τόνο σε ηλιέλαιο. Πρώτη φορά το παίρνω, δεν ξέρω αν είναι καλό. Τρία τεμάχια λέει από 80 γραμμάρια. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό. Είχε και σε νερό, εγώ πήρα σε ηλιέλαιο. Πήρα ένα κύβο λαχανικών, το έχω ξαναπάρει, καλή είναι. Πήρα ένα γιαούρτι στραγγιστό από την εταιρεία Κουκάκι, τρία έχει μέσα, δύο είναι ένα δώρο. Πήρα τορτίγες, πρώτη φορά τις παίρνω αυτές από το discount, πρώτη φορά τις παίρνω. Φαντάζομαι είναι όπως οι άλλες. Τσάι. Πρώτη φορά το παίρνω και αυτό. Τι είναι, τσάι. Είναι με φασκόμενο λέει. Εγώ δεν πίνω τσάι. Πίνει ο αντρούλης μου. Ένα βούτυρο fast. Μερέντα. Μία μερέντα το είχε σε προσφορά. Είναι... ενός σκυλού οικονομικής συσκευασίας. Μας πάει αρκετό καιρό, μπορώ να πω. Ένα ξύδι λευκό πήγασος, γιατί χρησιμοποιώ έτσι ξύδι λευκό. Ένα γάλα υφάρμεσμα, το έχω ξαναπάρει, νομίζω και την άλλη φορά το είχα πάρει. Καλό είναι. Πήρα αυτές εδώ τις πατάτες τις προτιμισμένες, ενός σκυλού, ναι, είναι ενός σκυλού, καλούτσικες είναι,
Πάμε πάλι και στην κατάσταση. Μα. Εδώ παίρνω ζυμαρικά πρώτη φορά. Τα παίρνω αυτά. Πιστεύω να είναι καλά, όπως όλα τα ζυμαρικά τέλος πάντων. Είναι τριβελάκι. Και δύο σπαγκέτι πήρα. Νούμερο 10 το πήρα. Όχι, μην τους παίρνουν το 6, αλλά και το 10 παίρνουν. Καλό είναι το αυτό. Μακαρόνι είναι, το ίδιο είναι. Τι να πω. Χυμούς. Πήρα χυμούς Viva, σε πολύ καλή τιμή τις έχει. 6 χυμούς είναι. 5 συν ένα δώρο με διάφορα φρούτα. Πορτοκάλι, μήλο και βερίκοκο. Πήρα αυτές εδώ τις σερενάτα. Που μου αρέσουν πολύ. Μ' αρέσουν στα παιδιά. Πήρα αυτά εδώ τα μπαξενοδάκια για τις σαλάτες μέσα. Πρώτη φορά τα παίρνω και αυτά. Είναι 150 γραμμάρια. Πήρα αυτά εδώ χουανίτα. Τα τρώνε, τα τσακίζουν τα παιδιά. Αλλά και ο Αντρούλης και εγώ. Τα έχει και σε προσφορά κιόλας. Πήρα δύο. Και τους πήρα και ένα, επειδή λίγο τα έχω ελαττώσει τις βλακιούλες. Ένα πατατάκι πήρα. Όχι που δεν τρώνε μέσα στην εβδομάδα. Τρώνε. Θα πάμε λίγο να τα ελαττώσω. Αυτό. Το τότες. Έχει προσφορά και τα πήρα. Και αυτά εδώ τα μπισκοτάκια, τα κλασικά. Τα πάτα τρώνε και μετά εγώ το λάδι που τηγανίζω το βάζω, το αποθηκεύω εδώ. Δηλαδή το λάδι που τηγανίζω 2 με 3 φορές το χρησιμοποιώ μετά ξανά. Αυτό και πήρα και μία λάμπα LED. Γιατί μας χάλος. Γιατί το φωτάκι που φωτίζει μέσα στο δωμάτιο. Το βράδυ μας έχει. Εδώ, αυτό εδώ. Γιατί πέφτει. Λίγο τσιμπημένη η τιμούλα, 3 ευρώ το πήρα, αλλά είναι... LED. Αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ, φίλοι και φίλες. Να είστε καλά, τα φιλιά μου. Πάμε λοιπόν και από τη λαϊκή τι ψωνίσαμε. Έχω πολύ καιρό να σας δείξω από τη λαϊκή. Εδώ έχουμε φραουλίτσες, εδώ έχουμε τσιπούρες, λεμόνια, πορτοκάλια για χυμό, μανταρίνια, εδώ πορτοκάλια για φαγητό είναι αυτά, αυγουλάκια, εδώ μιλαράκια, πατατούλες και ένα σκόρδο, εδώ έχουμε σαλάτα σγουρί και κρεμμυδάκι φρέσκο, ψωμάκι, εδώ έχουμε μπανανούλες, εδώ έχουμε φακί. Εδώ έχουμε αγκουράκια και τυράκι εδώ και μασκούλες. Αυτά ήταν τα ψώνια μας από τη λαϊκή σήμερα. Πάμε να κάνουμε και ένα συμπληρωματικό σούπερ μάρκετ που θα ανέβει σε λίγες ημέρες. Πήρα αυτό εδώ το λαδάκι που είναι για τα μαλλιά. Παίρνω πρώτη φορά. Είναι πολύ μικρό κιόλας. Εδώ αυτό. Λαδάκι. Γι' αυτό πήρα και μικρό. Δεν ξέρω αν λαδώνει τα μαλλιά. Ένα παραπλήσιο που είχα διαβάσει είναι για τη θερμότητα και... γενικά τρέφει την τρίχα και δεν σπάει, δεν κάνει ψαλίδες και κάτι τέτοιο από ό,τι έχω ακούσει και έχω δει και είπα να πάρω να δοκιμάσω και είναι της Elvive. Πήρα 2 σακουλάκια για την τουαλέτα. Πήρα επίσης και αυτό εδώ το ρολ.
Πρώτη φορά το παίρνω κι εγώ αυτό εδώ. Είναι, λέει, απολυμαντικό ρούχων για όλα τα υφάσματα και απολυμμένοι, λέει, χωρίς χλώριο, ακόμη και στους 20 βαθμούς. Δεν μπορώ να πω εντυπώσεις πώς και τι. Τώρα το πήρα. 99,9 λέει από τους ιούς και... Για να δούμε τι... Τώρα πόση ποσότητα βάζεις θα το δω, δεν ξέρω τι και πώς, πρώτη φορά παίρνω, δεν ξέρω. Και στο χέρι λέει μπορείς να το βάλεις και στο πλυντήριο 2 καπάκια λέει. Για πλυντήρια χωρίς στίχημα λακτικού, ναι. Λοιπόν, αυτό το βρήκα και το πήρα, ένα. Και ένα πήρα αυτό. Επίσης δεν έχω πάρει απορρυπαντικά για τα σκούρα ρούχα. Δεν ξέρω πως... Αν και έχουμε και πολλά σκούρα ρούχα και για μαύρα, τώρα θα δείξει, δεν ξέρω. Θα το δοκιμάσω στον παιδιών τα σκούρα ρούχα που έχουν περισσότερα τα παιδιά, για να δω άμα καθαρίζει. Για να σας πω δηλαδή αν καθαρίζει, δηλαδή αν αξίζει ή δεν αξίζει. Αυτά εδώ από τα απορρυπαντικά. Και ο λόγος που πήγα στο σούπερ μάρκετ, θέλαν τα παιδιά μου, μιας και σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη και μας κλείσανε μέσα και στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να τους κάνω χάμπουργκερ και πήρα αυτά εδώ. Δεν είχα βγάλει χύμα από βραδείς και πήρα αυτά εδώ τώρα να τους κάνω. Τους πήρα και τα ψωμάκια. Τους έχω κάνει κι άλλη φορά με δικό μου χύμα. Αλλά τώρα προετοίμαστε με πιάσαν τα παιδιά και θέλανε χάμπουργκερ. Πήρα εδώ και αυτές εδώ τις κασεροκροκέτες με 4 τυριά, 500 γραμμάρια. Πήρα μία κέτσαπ που τη λατρεύει ο μικρός. Εδώ και ένα γαλατάκι. Αυτά ήταν τα συμπληρωματικά ψώνια λοιπόν, μαζί και τα άλλα που θα δείτε. Μέχρι τότε να είστε καλά, σας φιλώ.